Θα κάνω μία ενημέρωση για το τι έγινε χθες στη συνάντηση που γνωρίζετε ότι είχαμε με την εταιρεία. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, μας αποδείξανε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Και μας αποδείξανε δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέμε εδώ και τα τελευταία χρόνια, ότι είναι αναξιόπιστοι. Και το άλλο είναι ότι βρίσκονται σε πανικό. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Και ενώ τις προηγούμενες ημέρες, όπως σας είχαμε πει, μιλούσαμε τηλεφωνικώς και λίγο πολύ τα είχαμε βρει στα δύο βασικά σημεία που αρνούμαστε να συμφωνήσουμε και δεν θα συμφωνήσουμε. Ήρθα χθες με νέο αφήγημα. Θυμήθηκαν ότι σηκώνουμε, λέει, τον αγώνα αντί να τον υποβαθμίζουμε και είναι θυμωμένοι οι Καναδοί γι' αυτό. Και άρα, λέει, υποκαθεστώς απεργίας δεν συζητάμε. Λες και προχθές, μεσοβδόμαδα, που μιλήσαμε, δεν ξέραν ότι η συνάντηση θα γίνει υποκαθεστώς απεργίας. Το γνωρίζανε και δεχτήκαν να την κάνουν. Όλοι καταλαβαίνουμε τι τους ενόχλησε. Αλλά δεν έχουν καταλάβει κάτι. Σύμβαση δεν υπογράψαμε. Λοιπόν, τους λέμε ότι μέχρι να υπογράψουμε τη σύμβαση δεν θα σταματήσουμε. Τι δεν καταλαβαίνουν? Το καράβι που ήρθε να φορτώσει και ήταν να φορτώσει από την Τετάρτη είναι σταματημένο μέσα στον κόλπο του Στρατονίου. Χθες είχαμε όλη τη διάθεση, αν ακούγαμε αυτά που συζητήσαμε μέσα στην εβδομάδα, είχαμε όλη τη διάθεση πραγματικά να αναστείλουμε τις κινητοποιήσεις και να μπούμε σε ένα διάλογο τις επόμενες ημέρες που θα φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Αυτό δεν έγινε. Αμέσως μετά τους κοινοποιήθηκε νέα 48 ώρη απεργία για το Σαββατοκύριακο και ας έχουν το καράβι εκεί να περιμένει. Παρόλα αυτά, αποφασίσαμε από κοινού οι διοικήσεις των σωματείων να αναστείλουμε και τους το στείλαμε σήμερα με mail για δύο ημέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Και περιμένουμε να μας πούνε αν θα μας δούνε. Αλλιώς από Τετάρτη συνεχίζουμε. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν υπογράψουμε τη σύμβαση με τους όρους που εμείς θέλουμε και έχουμε θέσει, που αξίζουμε σαν εργαζόμενοι σε αυτή την εταιρεία και σαν τοπική κοινωνία για όλα αυτά που κάναμε όλα τα χρόνια για αυτούς. Είναι απλά τα πράγματα.